είναι ακριβώς η ιδιότητά σας και είστε προσκεκλημένος στο Γαλλικό Ινστιτούτο? Η ιδιότητά μου είναι ότι ίδρυσα και διευθύνω ένα οργανισμό που το λέμε ΕΛΓΑ, αρχικά Ελλάδα-Γαλλία, που είναι Γάλλο-Ελληνικός οργανισμός, ο οποίος έχει ηλικία 30 ετών, προς 40 πάει, και προωθεί τις σχέσεις μεταξύ ΟΤΑ, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μεταξύ των δύο κρατών. Αυτή είναι η κεντρική μου ιδιότητα. Έχω και άλλες, αλλά αυτή είναι η κεντρική ιδιότητα και σε αυτήν μπορούμε να φιλοτεχνήσουμε και λίγο πανεπιστημιακό, είμαι και διάφορα άλλα πράγματα. Στο Παρίσι ένα Σορβόνη. Πολύ ωραία. Ήσασταν στο Μάη του 68. Πώς το ζήσατε αυτό, να μας πείτε την εμπειρία σας? Οι Έλληνες, οι λίγοι Έλληνες, γιατί τότε δεν ήταν πολλοί Έλληνες που κάναν σπουδές στο Παρίσι, που ήταν εκεί και που ήταν σχετικά εντεταγμένοι στη Γαλλία, εγώ από την πρώτη στιγμή που πήγα εντάχθηκα στη Γαλλία, ήταν σε μια σχιζοφρενική κατάσταση, διότι από τη μια μεριά ζούσαμε το Μάιο του 68, όπως όλοι, Γάλλοι, μη Γάλλοι κλπ. Κλπ. Αλλά εμείς είχαμε και το γεγονός ότι ένα χρόνο πριν είχε αρχίσει η δικτατορία. Και επομένως, στην καθημερινότητά μας, είχαμε και την έννοια πως οι άνθρωποι οι οποίοι ερχόντουσαν από την Ελλάδα, καταδιωκόμενοι ή διαφυγόντες, πως αυτούς τους ανθρώπους θα βρίσκαμε τροφή, στέγη και ίσως και εργασία. Πράγμα πολύ δύσκολο, διότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν προχωρημένης ηλικίας, πολλοί από αυτούς ήταν εφθαρμένοι, δεν ξέραν τη γλώσσα, είχαν αφήσει τις οικογένειές τους κλπ. Κλπ. Και το μυαλό τους εκεί και την καρδιά τους. Λοιπόν, αυτός πώς θα τους ταιριώσεις? Και εκεί προλαμβάνω ενδεχόμενη άλλη ερώτηση. Οφείλουμε πολλά στους Γάλλους, οι οποίοι είχαν μια στάση απόλυτα θαυμαστή προς την Ελλάδα. Τι σημαίνει για εσάς γαλλοφωνία? Σημαίνει έκφραση στα γαλλικά ανθρώπων οι οποίοι έχουν όχι μόνο την γνώση της γλώσσας, αλλά και τη γνώση ορισμένων στοιχείων της γαλλικής κουλτούρας. Με αυτό το λόγο βάζω κατά κύριο λόγο τους Γάλλους. Έτσι. Κυρίως αυτό θα έβαζα, γιατί αλλιώς ξέρετε εξίσου καλά με μένα ότι υπάρχουν πολλές αποχρώσεις, υπάρχουν πολλές συζητήσεις, αλλά όσο το μπορώ να πω πιο σύντομα εννοώ αυτό. Πώς σας φάνηκε εδώ η έκθεση? Εξαιρετική. Εξαιρετική, εξαιρετική. Δύο πράγματα ήθελα να πω. Δύο πράγματα. Το ένα ήταν ότι μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Έχω μεγάλη πείρα από εκθέσεις. Αυτό όλο. Δηλαδή το stand της γαλλοφωνίας, η αρχιτεκτονική, το περιεχόμενο κλπ. Το δεύτερο, βρήκα μια εξαιρετικά επαγγελματική ανταπόκριση στο δικό σας το επίπεδο από ανθρώπους που προφανώς λόγω του επίπεδου σπουδών και του νεαρού της ηλικίας είσαι στα πρώτα βήματα. Αλλά εύχομαι να πάτε καλά, γιατί έχετε όλες τις δυνατότητες και κυρίως έχετε κέφι για αυτό που κάνετε και ξέρετε τι πάει να πει επαγγελματικότητα. Τα άλλα θα έρθουν μόνα τους. Να σας πω, αυτός πια πάει μόνος του. Δηλαδή, εμένα ο στόχος μου ήταν, επειδή ζω έξω από την εποχή της ηλικίας σας, ήταν πώς θα είμαι χρήσιμος και στα δύο κράτη που αγαπώ. Και με τον τρόπο αυτό η ΕΛΓΑ έχει γίνει ένας πρεσβευτής της Γαλλίας στην Ελλάδα και ένας πρεσβευτής της Ελλάδος στη Γαλλία. Και πολλές φορές προστρέχουν σε εμάς για να βοηθήσουμε όχι μόνο στο κυρίως επιστημονικό αντικείμενο, αλλά και σε άλλα προβλήματα που ανακύπτουν. Αυτό θα το συνεχίσουμε όσο πάει.